Καταρχάς, θέσατε πολύ σωστά και μάλιστα αυτό το βλέπω και εγώ διαχρονικά το θέμα της εργασιακής ανασφάλειας. Δηλαδή και εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω οικογένεια το 2007, λίγο πριν το μνημόνιο, το πρώτο παιδί ήρθε το 2007, το δεύτερο ήρθε το 2009, αμέσως μετά ένα άντρας μου προέρχεται από τρίτεκνη οικογένεια και είχαμε σκεφτεί και την δημιουργία και τρίτου παιδιού. Σταματήσαμε γιατί αυτό που μας προβλημάτισε ήταν η ανασφάλεια του τι θα γίνει. Ο άντρας μου, όπως και εσείς, ελεύθερος επαγγελματίας, εγώ σαφώς υπάλληλος που μήνας μπαίνει, το μήνας βγαίνει, τότε. Και αυτό που ήταν το πιο σημαντικό ήταν ακόμα και 200 ευρώ που λέει ο λόγος να μας δίναν τότε ως επίδομα για τη δημιουργία και να ήταν στο να προχωρήσουμε και σε τρίτο παιδί, πάλι θα ήμασταν επιφυλακτικοί. Διότι το έχουμε πει, ένα επίδομα μπορεί να δουλέψει, μπορεί να μην δουλέψει, όσον αφορά στο τι πρέπει να κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως θα περικοπεί, θα δημιουργήσει κοινωνική αναταραχή. Άρα το πιο σημαντικό είναι αυτό, θέσεις εργασίας. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Το αμέσως επόμενο, όπως είπατε, να υπάρχουν υπηρεσίες. Υπηρεσίες στην καθημερινότητα, να βοηθάνε τα νέα ζευγάρια. Βρεφονηπιακή σταθμή, παιδική σταθμή. Και όπου δεν υπάρχουν βρεφονηπιακή σταθμή, να υπάρχουν αυτά τα προγράμματα που ήδη έχουμε, που τώρα αυτή τη στιγμή προωθούμε, όπως είναι η Τετάδα της Γειτονιάς, που μπορεί να δουλέψει πολύ περισσότερο στις αγροτικές περιοχές ή στα χωριά, που δεν μπορεί εύκολα να ανοίξει εκεί ένας παιδικός σταθμός ή ένας βρεφονηπιακός σταθμός πολύ περισσότερο. Και φυσικά στις επιχειρήσεις, που είναι οι χώροι φύλαξης μέσα στις επιχειρήσεις, ένα από τα προγράμματα τώρα που προωθούμε. Και βέβαια η διευκόλυνση στο ωράριο της εργασίας. Είναι ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε, που εκεί πλέον δεν δικαιούνται μόνο οι μαμάδες, δικαιούνται και οι μπαμπάδες, όπως επίσης δεν μπορούν να απολυθούν όχι μόνο οι μαμάδες, αλλά και οι μπαμπάδες. Και φυσικά το αμέσως επόμενο είναι οι ελεύθερες επαγγελματίες, άντρες και γυναίκες. Διότι πάντα σε αυτή τη χώρα είχαμε ανθρώπους, γυναίκες και άντρες, 40 ταχυτήτων. Οι γυναίκες που δούλευαν στον ιδιωτικό τομέα, οι γυναίκες στον δημόσιο τομέα, οι γυναίκες που δούλευαν ως ελεύθερες επαγγελματίες, οι γυναίκες που ήταν ειδόχ, που ήταν κάποιες φορές μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, δεν δικαιούνταν τίποτα, και φυσικά και οι άντρες δύο ταχυτήτων. Διότι οι μπαμπάδες, μάλλον δύο ταχυτήτων. Αυτοί που δούλευαν στον δημόσιο τομέα άλλες άδειες, αυτοί που στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα αυτά πλέον έχουν αρχίσει να εξισορροπούνται, πλέον και οι μπαμπάδες δεν μπορούν να απολυθούν. Πλέον και οι μαμάδες δικαιούνται όπως και οι μπαμπάδες άδειες και τη μία απόλυση. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικά στο να προχωρήσουμε. Είναι αρκετά σαφώς. Υπάρχουν και άλλα περισσότερα που πρέπει να κάνουμε και τα οποία θα ανακοινώσουμε.